Καλησπέρα σα. Έχουμε δύο ή τέσσερα μάλλον έξω από τα θέματα όσα. Και το πρώτο είναι αποδοχή ποσού αναμόρφωση του λογαριασμού. Το δεύτερο είναι εξουσιαστικού τροποδότη παραδείγματο προμήθεια προκατασκευασμένη αίθουσα του δηλώσεων. Και είναι δύο συζητήσει προ το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα έγκριση. Η πρώτη με θέμα έγκριση πέμπτου λογαριασμού που έχει τη μετρό πρόσθεση και μιλά τη κυκάρια του Δήμου τη Άννα Παπαδίου, Καταλήλου και Άννα, κύριε του κυρίου Αδάμι. Και το δεύτερο είναι για το ίδιο έργο, ο πρώτος. Δεν είναι έκτακτα με την έννοια του εκτάκτου, απλά το βάζουν για χρονικούς λόγους οι άνθρωποι για να λύσουν οι υποχρεώσεις των εργαγών, των εκκλησιών κλπ. Από αυτή την έννοια μόνο να συμφωνείτε στο Βούλιο, αλλιώς δεν είναι έκτακτα με την έννοια του. Κατανοείται γιατί είναι ικανή, θα χθες και ο κ. Σαλάμης είναι υποχρεώ για να πει αναφυλαστικά σε λόγο. Εισηγήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέμα. Έκκληση πρώτων εγκεφαλαιοδικού κλίματα του έργου τη μετροπρόσθεση και μικρά τεχνικά έργα στα δημοτικά διακρίσματα Άννα Παπαδίου, Καταρχήν και Άρνη. Με το ευρωπαϊκό πρωτοκόλλο του 3.438 κάθετο, 5.452 κάθετο, 19.10 του 2010, έγκριση τη ειδική κοινωνική κυκλάδων θεώρηση του πρώτου εγκεφαλαιοδικού κλίματα του έργου τη μετροπρόσθεση και μικρά τεχνικά έργα στα δημοτικά διαμερίσματα Άννα Παπαδίου, Καταρχήν και Άρνη. Καλούμε τον ΔΣ να αποφασίσει για την έγκριση του πρώτου ανεγκεφαλαιοδικού πίνακα του έργου, συμμετοστρώσει και μικρά τεχνικά έργα στα δημοτικά διαμερίσματα Άννα Παπαδίου, Καταρχήν και Άρνη. Και το δεύτερο, έγκριση πέμπτου λογαριασμού του έργου, συμμετοστρώσει και μικρά τεχνικά έργα στα δημοτικά διαμερίσματα Άννα Παπαδίου, Καταρχήν και Άρνη. Κατόπιν τη προηγούμενη πρωτοκόλλου των 10 και των 8 κάθετων τη 10 έτου 2011, υποβολή του πέμπτου λογαριασμού του έργου στην ενδοχώρηση και μικρά τεχνικά έργα στα δημοτικά διαμερίσματα Άννα Παπαδίου, Καταρχήν και Άρνη, από τον ανάλογο κύριο Νικόλαο Αδάμι, και εφόσον μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκριθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία, ο λογαριασμό θεωρείται αστεωτή και αγγελμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρο 53, του νόμου 36-69-28. Καλούμε το ΔΣ να αποφασίσει για την έγκριση του πέμπτου λογαριασμού του έργου τη μετροστρώση και μικρά τεχνικά έργα στα δημοτικά διαμερίσματα Άννα Παπαδίου, Καταρχήν και Άρνη και την προώθησή του στην οικονομική υπηρεσία προκειμένου να αποβληθεί. Συμφωνεί το Συμβούλιο να εγκριθούν. Ποσά. Το σύνολο της σύμβασης είναι 41.227 ευρώ. Έτσι δεν είναι ελληνικό. Ο πέμπτος λογαριασμός είναι με το ΦΠΑ 49.450.39. Με το ΦΠΑ. Ο πέμπτος λογαριασμός. Και ο ΑΠΕ δεν έχει υπερβάσει, το λέω για σένα, δεν έχει υπερβάσει και τέτοια, απλώς είναι. Είναι πολύ υπερβάσει. Ναι. Χοντρικά το λέω γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν μετά. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Άρα, όπου να συμφωνεί για την έγκριση του πέμπτου λογαριασμού του έργου και την έγκριση του πρώτου Αναγγελία επίπτωση. Σας ενημερώνω ότι κατατέθηκε από την υπηρεσία
σύστημα στο λογαριασμό σας, έχει το λογαριασμό της ΑΜΑΚ, πόσο ευρώ είναι 3.220 και 05 λεπτά. Σε εκτέλεση της παριθμού 31.712 κάτω τους 2011, κλιματικής επιλογής του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα είναι στη διάθεσή σας εντός 3 εργασίμων ημερών. Σκοπός εντολής. Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, αρχικό ποσό 53.300 ευρώ και σύνολο έχει κάποιες προμήθειες, κάποιες κρατήσεις και το σύνολο είναι 53.220,5. Παρακαλούμε για την πιο γρήγορη και εύκολη πληροφόρηση να μας στείλετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή τον αριθμό fax και ειδοποιήσεις σας θα αποστείλουμε όμως. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης όλοι θα δούμε. Από το Υπουργείο, το ποσό αυτό. Άρα ομόφωνα το Συμβούλιο αποδέχεται το ποσό αυτό και συνεχίζουμε στο τέταρτο θέμα, έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαμβής της προμήθειας προκατασκευασμένης αίθουσας της δηλώσεων. Η εκλογή των εκπροσώπων της μειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων γίνεται κατά συνέπεια.
συνδυασμού. Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει ένα αντιπρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του παρόντος, αυτός προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζωνος μειοψηφίας, εφόσον αυτή καταρτήσει συνδυασμού. Υποψήφιοι ιότητες εκτός των συνδυασμών αποκλείονται. Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί, οι οποίοι γίνονται μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στον δημοτικό τουλάχιστον ένα. Δύο οι περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο μπορούν να καταρτήσουν κοινό συνδυασμό. Κάθε συνδυασμό μπορεί να περιλαμβάνει υποψήφιο σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο τέλος του άρθρου 4. Αυξημένο κατά ένα υποψήφιο. Άρα, για την πλειοψηφία μπορούμε να ψηφίσουμε 2-1 και για την μειοψηφία 1-1. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δηλώση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφοι που τον αποτελούν. Στο υπάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που επιστρέφουν στον δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει τον συνδυασμό. Από κάτω αναγράφεται η διαφορετική σειρά προγράμματος των υποψηφίων εκπροσώπων του Δήμου και αρχηγής εκπροσώπων της ΕΠΕ. Η δήλωση του συνδυασμού αναδείχεται μέχρι 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Με βάση τους άλλους δηλώσεις του συνδυασμού, θα δούμε το συμβουλίο και κάποιο συνδυασμό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η διαδικασία, έτσι. Υπάρχει απορία. Θεωρούμε όμως ότι έγινε η πιστική της αναφορία. Έτσι. Λοιπόν. Κάνω πρόταση για να ρίξω αυτή την ερώτηση. Γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια εσφορία πρόταση. Ναι. Γιατί να μην συζητήσουμε. Δεν έχουμε αντίληψη. Αυτό είναι θέμα για εμάς. Ποιος θα είναι υποψήφιος. Αυτό θέλουμε ένα σκέλος. Το λέω γιατί... Τώρα επειδή... Συγγνώμη γιατί. Επειδή είναι ένας εκπρόσωπος της μειοψηφίας, άρα δεν καταδίδεται, γιατί το λέει έτσι. Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση θέλει έναν εκπρόσωπο, αυτός υποχρεωτικά είναι υποψήφιος από τους διαλόγους της δήλωσης της μειοψηφίας. Εφόσον αυτή καταρτήσει τη διάσκεψη, καταρτίζει λοιπόν. Ωραία. Άρα θα είναι ένας εκπρόσωπος από εσάς. Εγώ. Κι άλλο. Άλλο ένα. Εγώ. Και εσύ. Ένα συνέντευξη. Μάρο, άρα φτιάχνεις. Τότε δηλώσαμε 2 ώρες. Τακτικός ο Θεοδόσης αναπληρωματικός του Μητρικού. Όχι. Όχι, όχι, όχι. 2 είναι οι υποψήφοι και ψηφίζουν με ένα σταλό. Η μειοψηφία όλοι. Αλλά θέλουμε ο ένας αναπληρωτής, δεν είναι αναπληρωματικό. Καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα μέρη σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, δίνουν τρία φορά τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτιστεί. Η δημοτική συμβουλή τη μειοψηφία λαμβάνει το ψηφοδέλτιο που έχει συμπροτείνει ο ειδικό συνδυασμό και αντίστοιχα η δημοτική συμβουλή τη μειοψηφία λαμβάνει το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτήσει τη συνδυασμή τη μειοψηφία. Ο σύμβουλο εκφράζει την υποτίμηση του με σταυρό που δηλώνεται δίπλα στον ανεπόλυτο. Κάθε δημοτικό σύμβουλο μπορεί να εκφράσει την υποτίμηση του μέχρι τόσου εκπροσώπου όσου εκλέγει η μειοψηφία. Ή αντίστοιχα η μειοψηφία. Δηλαδή, εμεί μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 2, όχι εγώ, η μειοψηφία ψηφίζει μέχρι 2, εσεί μέχρι 1. Μέχρι όχι η μειοψηφία. Οι δημοτικοί σύμβουλοι τη μειοψηφία ψηφίζουν σε μία κράτη το συνδυασμό που προτείνεται από την μειοψηφία, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί ψηφίζουν σε άλλε από τι κράτε. Αυτό. Δηλαδή, δεν βάζουμε το μειοψηφία. Υποψήφια. Α, μπορεί να μην δει ότι αν θέλουν άλλους. Λέει, ξανά. Ακούστε, κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με το σύνολο των αριθμών των εκπροσώπων. Σύνολο. Αυξημένος κατά ένα υποψήφιο. Έτσι. Άρα, αναπληρωτέ δεν βγάζει. Όχι, δεν είναι αναπληρωτή. Έτσι. Άρα, δύο υποψήφιοι. Ναι, από την μειοψηφία και τρεις από την υποψηφία. Αυτή είναι έκπληξη και μια έκπληξη δύο. Μπορεί και ένα. Όπως μπορούμε και δύο. Δεν υπάρχει ένα αναπληρωτή. Μόνο θα δώσω την υποψηφία. Η δήλωση λοιπόν έγινε στις
στις 5 η ώρα το απόγευμα και εκδηλώθηκε στο δεύτερο με έναν υποψήφιο από την ίδια κατασκευή, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεση λιμάτων και αγωγών της αγοράς χώρας
ξανά. Αφορά το βιολογικό αυτό τη χώρα. Ναι, ναι. Και γιατί παίρνουμε από τα χρήματα. Έχει μια απόφαση από τον Υπουργό Γραμματέα Ελλάδου του Κοινοβουλίου και κάνουν οι δύο μεγάλους κομματικούς αγωγούς, αν το λέτε κλπ. Που λέει ότι εντάξει και αυτό το έργο, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον και ελευθέρωση ανάπτυξη. Και θα συγχρονοποιηθεί και το ταμείο συμμετοχής. Αφού σημαίνει δεν χρειάζεται αυτό το θέμα. Σημαίνει αυτό θα τα λάβουμε σαν την αγωγή. Στο 36 θα φέρουμε το ίδιο το δίκτυο. Από ένα κωδικό με ίδιο κύκλο και θα πάμε σε άλλο κωδικό με ίδιο. Όχι, στο τελικά μου πάμε στα έσοδα, σε ένα κωδικό αριθμό εσόδων αυτό το ποσό και μετά πάλι στα έσοδα, στο κωδικό εσόδων. Άρα δεν είναι αναμόρφωση. Εφόσον από το κύκλο με ίδιο κατανομή του ποσού. Άρα κάνουμε μία κωδικού. Έχουν κληρωθεί λογαριασμοί μέχρι τον Οκτώβριο.
2000. Μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο φέτος. Πέρυσι. Όχι, τον Οκτώβριο. Κάτι. Δεν θα κάνω λογαριασμοί μέχρι τον Οκτώβριο. Ξέρω, δεν ξέρω τι ήταν και μετά. Μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι και με εγκεταμένη προφήτα, δηλαδή και τον Οκτώβριο, κάπου 20 Οκτωβρίου, κάπου εκεί, έχουν κληρωθεί. Από εκεί και μετά τι θα κάνω. Αυτό είναι ο λόγο. Ναι, σύμφωνα, αλλά στον δρόμο στο κοινάσμα που τι, δεν θα μπορέσουμε κάπου άλλο να φάμε χρήματα, να φάμε βάλουμε και κάτι να γίνει, όμως δεν κοινά, είναι κοινάς. Το χειμώνα δεν είναι κοινά. Να σε βοηθήσω. Είπε σαν μια κάτι πρόβλημα. Άκουσε να σου πω πόσο απλά είναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε, όχι, 200 μέτρα όμως. Έχουμε στα ποτέ 200 μέτρα όμως. Σε περίπτωση που ανοιχτή και συνεχιστεί από την ψυχή, θα σου πόσο μέσα. Έχουμε δηλαδή. Δεν είναι το ζωή. Είναι βασική αριθμή. Όπως κάνουν για αυτούς, γιατί πρέπει να βάλουν για αυτούς. Είναι νόμος. Πρέπει να είναι. Δεν παίρνει τίποτα να μην πει ο κόσμος μας αυτή την κατάσταση. Δεν σημαίνει πάμε 900 μέτρα και πρέπει να φύγει καθόλου. Για να πω δεν βάλει κατά γη. Ξέρω με τους αγώνες. Κατάλαβε. Πες το πρώτο. Το βάζει. Σαμάρτα. Ναι. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 27, 27, 30, 31, 35.
έγινε τελικά. Να πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν να μην ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω ξαναπεί, και να μην έχουμε εισηγήσει σε εμά. Δηλαδή, ποιο ο ρόλο μου εμένα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι πήγα σήμερα που είπα την κύριε Θεολόγου να φάω από τον Δήμο Κορδίου, καταστρέφεται, να παίρνω τι εισηγήσει. Πήγα σήμερα 3 ώρα, στο τέλο να φάω. Δεν υπάρχουν εισηγήσει. Μίλησα με τον αντιδήμαρχο Κορδίου, λέει δεν έχω εισηγήσει. Αυτό το πράγμα είναι τυπωμένο από την Τετάρτη το απόγευμα, το μεσημέρι, ήταν στη διάθεση όλου του Συμβουλίου τρεις μέρες πριν. Γιατί δεν το στείλατε στο κόσμο. Εσύ δεν μου είπατε ο ίδιος όταν θα στείλατε στο κόσμο. Δύο λεπτά μόνο. Πώς θα μπορούσατε με ένα τηλέφωνο στη γραμματεία του Συμβουλίου να πάρετε με ένα φάξ, αυτό είναι ένα mail. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν μπορείς να έχεις ένα τέτοιο. Εσείς ο ίδιος δεν ήταν εσείς ο ίδιος δεν είπατε ότι αυτά θα τα στέλνετε στους δημοτικούς συμβόλους της Δημοτικής Ενότητας Σκορπίου θα τα λέγανε από τον Δήμο. Σε πάρει παρέμβαση. Δεν στάζει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ πραγματικού δεν μπορείς να το πάρεις τέτοιο. Αλήθεια. Όποτε έρχονται άνθρωποι από το γραφείο στη χώρα το παίρνουν. Μπορούμε να βρούμε μια λύση αυτό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουν όλοι οι σύμβουλοι τις εισηγήσεις. Ποιος ο λόγος να έχουμε στο Συμβούλιο ή οποιοςδήποτε τις έχει. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αυτό είναι μια εβδομάδα έτοιμη. Απαράδεκτο οι σύμβουλοι να μην έχουν τις εισηγήσεις. Πώς θα δουλέψουν. Τουλάχιστον εγώ το μάθημα να διαβάζω. Πρέπει να διαβάσω. Σε 5 λεπτά μέσα δηλαδή να κλείνουμε αν τα χρωσιά αυτά πρέπει να φύγουν από το έργο για να πάνε στον άλλο κωδικό. Γεια σας. Τελειώσαμε. Η κατακύρωση αυτού θα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε
μια διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων σε νόμιμο χώρο. Προσέξτε τι λέω. Έτσι. Σε νόμιμο χώρο. Να προσέξουμε τα λόγια. Αυτή η προσφορά που έχουμε στα χέρια μας λέει τα εξής. Η εταιρεία για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά απορριμμάτων δύναται να σας παρέχει έως 10 τεμάχια κλειστά απορριμματοκιβώτια, πρέσες δηλαδή, με συγκλήση πολιτικότητας 23 κυβικών μέτρων έκαστρο. Έπειτα από την πλήρωσή τους, όπου θα γίνεται με μέσα του Δήμου σας, ενώ είναι μηχάνημα δικό μας, θα παραδίδονται σε πλοίο με όχημα τύπου γάντζο του Δήμου σας. Έχουμε τέτοιο. Κατόπιν τα οχήματα της εταιρείας μας θα παραλαμβάνουν τις γεμάτες πρέσες από το πλοίο, ενώ ταυτόχρονα θα παραδίδουν εισάγουν κενό εξοπλισμό προς παραγραφή από το Δήμου σας. Δηλαδή, θα βάζουν μέσα στο αγόρι άδεια και θα παίρνουν γεμάτες. Ο πλήρης εξοπλισμός θα οδηγείται προς διαλογή, σε γάη δηλαδή, ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένη μονάδα στρατηγική. Οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες παροχή έως 10 τεμάχια κλειστά από ρηματοδοτικότητα με συμπίεση 23 κιλοκτήρων. Παραλαβή των γεμάτων πρεσών από το πλοίο, παράδοση των κενών πρεσών, μεταφορά των γεμάτων προς διάδοση μονάδα ανάκτηση και ανακύκλωση, διαλογή και ανάκτηση των υλικών και διάδοση του χρήματος. Η τιμή που σας προσφέρουμε είναι 120 ευρώ ανά τόνο, σύν 23% ΦΠΑ. Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος των άντρων των απορριμμάτων του υποτίθεται. Ο τρόπος αστυνομίας της μετρητής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογήματος. Αλλιώς με την πάρο από αυτής της προσφυγίας αυτής, ο πελάτης θα καθίσταται από το δικείο συγκερίμενος ως προς την τιμολογή. Βαλαινόμενος με τους σχετικούς τρόπους υπερημερίας και μετά πέσει. Το μήκος είναι 6,80, το πλάτος 2,50 και το ύψος 2,45. Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται μέσω του φασικού ρεύματος. Τύπος ρεύματος, 380, τα στάγια 16, 5,5 ίσχυς, πρόνος εξοπλισμού. Μπορεί να παραδοθεί σε 10, είναι παραδοθεί σε 10 μέρες από με την ημερομηνία έγραφης ανάπτυξης. Σημειώνουμε το σύνολο του εξοπλισμού είναι σύγχρονης και αντιπαρκτικής τεχνολογίας και πρόσθετης κατασκευής. Στην συγκίνηση και καθαρισμό του αποκλείου του εξοπλισμού βάζεται με εντολή για την κατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται μέσω της οικονομικής σύνδεσης για 30 μέρες ισχύει προσφορά. Δεν επιτρέπεται η αναπόσπιση στον εξοπλισμό υλικών, υλών, ουσιών, στερεών, υλών ή αερίων σε συσκευασμένο τιμή τα οποία θέλουν να αυτοαναπνευθούν, να εκραγούν ή υλικών ή ουσιών τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία ειδική και διαφορετική διάθεση όπως μπαταρίες, ηλεκτρονική ηλεκτρονικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εργαστικά ολόκληρα. Καθώς και η ευθύνη είναι από ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση ειδικής ή διαρκής καταστροφής από οποιοδήποτε λόγο ή τροπή του εξοπλισμού έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει αμέσως την εταιρεία. Ο πελάτης έχει καθοριστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, δηλαδή φόρακα, χρονικό διάστημα παραμονής του κοντέινερ στις καταστάσεις του, δεσμεύεται για την έκδοση των δελτίων αποστολής. Θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός των τοποθετήτων που ορίσει ο πελάτης εντός των εγκαταστάσεων του και εφόσον διασφαλίζεται η διασφάλιση καθώς και η πρόσβαση του οχήματος της εταιρείας σε περίπτωση ύπαρξης ξένων υλικών παραλαμβανομένες ποσότητες το βάρος σε περίπτωση ύπαρξης ξένων υλικών τις παραλαμβανόμενες ποσότητες των αναδικλώσιμων υλικών, παραδείγματος χάρη καρπή, το βάρος θα περιπόκειται αντίστοιχα.
με κίνηση περμένας τη δίδων καρούνων διευθύνων σύμφωνα. Λοιπόν, ξέρετε γιατί μιλάμε. Αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε δεν έχουμε και καμιά διέξοδο. Είναι ο χρόνος, ξαναλέω, με τον οποίο μέχρι να εγκατασταθεί η μεγάλη ευρωλαβία, είναι αυτό το ποσό, είναι αυτή η μέθοδος, δεν είναι χωρίς προβλήματα και όχι, και βεβαίως είναι σημαντικό κόστος, έτσι, και με σημαντικό κόστος. Έχει προβλήματα κατά την τοποθέτησή του στο βαπόρι της γραμμής, έχει πρόβλημα φούτωσης και φόρτωσης των απορριμμάτων και φωτίων στο βαπόρι, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούν να φέρουν δύο-δύο, να μην φέρουν ένα-ένα. Έτσι, και εξετάζουν τη δυνατότητα, όχι εδώ, είναι άσχετο αυτό που θα σας πω, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο και ανοιχτά από την ματωτικότητα, αλλά αυτά είναι στην επόμενη φάση που θα πούμε στο διαγωνισμό. Να σας πω ότι το διαγωνισμό των άλλων, ότι έχει δείξει ενδιαφέρον αρκετός κόσμος, κατά τη μέρα του διαγωνισμού θα δούμε τι θα εμφανιστούν και μερικές διαδικασίες. Ο χοντρός ζήτημα είναι, και αυτό που είναι το βαρύ για μας, είναι πέρα από αυτό εδώ που είναι ένας-δύο μήνες διαδικασία, είναι ότι από το νησί θα πρέπει να φύγει ένα ποσό της τάξης του 1% του 1,5%, αν πρέπει να βγει ο σχολείο στο πίσω, οικονομική αιμορραγία για την ουσία. Και πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε στο πολιτικό σου εκεί, γιατί πραγματικά είναι τραγικό αυτή την εποχή. Θα πρέπει να μεταφέρουμε το σπουδίδι μας όπου δει, προσέξτε τι λέω, όπου δει, εμπορατώντας αυτό το σπουδίδι. Το ποσό πόσο είναι το ποσό. Όχι, πόσο είναι το ποσό, πόσο είναι το ποσό. Είναι ανάπτυξη, είναι έτσι. Δηλαδή το πόσο είναι το ποσό. Το βάλαμε κάτω από το 15.000 ευρώ, είναι 20.000 ευρώ. Αυτό έτσι, δεν το λέω. Αν δώσουμε κάτι, θα πάει τα υπόλοιπα. Διαμαρτύρια.
Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει αυτό. Θα θέλουμε να ανακοινώσουμε με κλειστά κοντέινερ. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Με αυτά που βγάζει ο Σούπερ Σπορτ, που έχουμε και που δεν βγάζει, είναι ένα ανακοινώσιμο. Όσα έχει βγάλει. Στρώματα, φωγές, καρέκλες, σίδερα, αυτά που τοποθετούμε σε κοντέινερ ανοιχτά εκεί. Αυτά είναι χρησιμοποιημένα. Αυτό δεν πρέπει να γινώσουμε. Καλά και μας συμβαίνει εμάς τώρα να έχουμε τώρα και το σούκο και τα κοντέινερ τα δύο μαζί. Επειδή ο σούκος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα μισά σκουπίδια που στέλνουμε και παραπάνω. Ο σούκος με σχεδιάζει. Η σήμαση που έχει κάνει είναι δύο τόνους ανά ώρα. Ναι, πόσο ξεκινούμε, το γνωρίζουμε. Ο σούκος λέει στην σύμβασή του, μιλάει για να σκουπίδι και από. Εγώ λέει διαχειρίζουμε και από σκουπίδι. Εμείς λοιπόν ξεχωρίζουμε αυτό που τα διαχειρίζει. Ξεχωρίζει. Οικιακά δεν είναι τα στρώματα. Τα στρώματα είναι οικιακά σκουπίδια. Δηλαδή, συγγνώμη, τι σκουπίδια θα είναι εξαντλημένα, τι θέλει να κάνει. Δεν είναι οικιακά σκουπίδια. Είναι δυνατόν, είπατε δηλαδή, να ξεχωρίσουν τα σκουπίδια πριν να πάρει ο σούχος. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει τι κάνει το να διαχειριστεί να απορρίψει οτιδήποτε μέσα σε κατοφάρι. Δεν υπάρχει κανένα στον κόσμο. Όλοι κάνουν διαλογή πριν. Ωραία και μας συμφέρει δηλαδή να έχουμε και τα κοντέινερ που το είχαμε πει από παλιά. Αλλά μόνο για τα κοντέινερ. Να έχουμε και το σούπο και τα κοντέινερ. Δύο έξω δηλαδή. Ναι, το ερώτημα είναι το εξή. Έφυγε ο σούπο στην άμυνα. Έχει τη σημασία. Τι θα κάνουμε. Φυσικά τα κοντέινερ. Όχι, εγώ μιλάω για το διάστημα που δουλεύει σούκο και κοντέινερ μαζί. Δεν μιλάω για μετά το σούκο ή αν δεν υπήρχε ο σούκο. Δηλαδή ο σούκο θα παραμείνει. Ο σούκο θα παραμείνει. Ανταποκρίνεται σε αυτά που έχει υπογράψει τέλο πάντων. Ο σούκο ανταποκρίνεται στη λογική που λέει ότι εγώ μπορώ να βγάλω δύο τόνου την ώρα. Εμεί τα σκουπίδια μα δεν είναι 16 τόνου. Εμείς έχουμε 40 τόνους τη μέρα, τουλάχιστον έτσι. Έχουμε λοιπόν, αν αφαιρέσεις τους 15 τόνους, τους 10 τόνους, όσο που λέμε εξεργαστεί το μηχάνημα, βγάλε και το άλλο τρίτο που είναι αυτό που είπα πριν, τα μη σκουπίδια, με και ένα τρίτο. Αυτό που κάνω. Κατάλαβες, λέω. Σημαίνει, για πάντα στις ξέρεις, γιατί είπα την τέτοια φορά. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί τα σκουπίδια μας όλα. Ακόμα και τα οικιακά όλα. Δεν μπορεί. Άρα εμείς πρέπει το υπόλοιπο μας σκουπίδια κάτι να τα κάνουμε. Ξέρετε ότι δεν έχουν πολλές δυνατότητες να τα κάνουμε κάπου. Και αυτό είναι η αφορμή μου. Και επίσης το πώς θα πληρωθεί η εταιρεία. Υπάρχει τρόπος και υπάρχει διαδικασία που τώρα, την οποία θα υπολογιστεί με βάση το έργο που παρήγαγε. Όχι με βάση τη σύμβαση. Με βάση το έργο που παρήγαγε. Αυτή θα έρθει όλα που παιδιά σου σου πει. Εξαιρετικό το καιρό κόστο. Αυτό που είναι. Δεν είναι ο κόστο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι εμείς τι κάνουμε τα άλλα που δεν φτάνει. Γιατί απ' αλλιώ δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί αυτά τα άλλα τα μη σκουπίδια δεν μυρίζουν. Δηλαδή το στρώμα μπορεί να τα τανιάσουν εκεί πέρα. Αυτό είναι καλό που κάποια στιγμή τη σκοπιά θα τα κάνουν. Οι κροκές ας πούμε ότι είναι ζωικό, μυρίζουν. Αλλά όλα τα άλλα, καρότσια, σίδερα, αυτά τα νοιάζονται. Κάτι από αυτά μπορεί να πάρουν και οι τσιγκάοι. Τα θέλουν, είναι χρήσιμο. Λέω ότι έχουμε όμως και ένα ποσοστό ποσότητα που δεν μπορούν να κάνουν. Εδώ μπορεί να είναι γεμάτο κάπου. Τώρα πάμε με στρώματα και στρώματα. Κλαδιά. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε τι έχουν. Υπάρχει μια λεπτά η τουαλέτα που τη λέω κάθε φορά που σκέφτω εγώ. Και έχω κοσμητική τρόπο κάτω. Ακάνει την κοσμητική. Πάει να πει. Δεν το πω. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα κλιματικό ποσό από ποια πηγή του άλλου να αφήνω. Για το σούπερ, για το θέμα αυτό, το πόσα θα καταλήξει μετά, θα έπρεπε να σου πει. Το έχουμε υπολογιστεί για το σούπερ. Ναι, ναι. Πόσα ήταν. 200.000 ευρώ. 200.000 ευρώ.
Αλλά θα ήθελα να πείτε πόσα χρήματα θα είναι αυτή η επιβάρηση στου δύο τη φάση. Πόσα θα είναι αυτή το παιδί μου. Κάνω το δεύτερο να τα ξαναβάλουμε πάλι στου ανθρώπου. Όχι, 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 δεν υπάρχει κανένα φορά γι' αυτό. Είναι μέσα από το είναι προϋπολογισμένο το ποσό αυτό. Είναι φυλαγμένο. Άλλο είναι το ζήτημα. Καταλάβετε το ζήτημα. Όχι, όχι, δεν έχει ζήτημα, ούτε εισφορά, κανένα τίποτα. Είναι υπολογισμένο. Το ζήτημα είναι το εξή. Αν εμεί στέλνουμε ένα κοντέινερ την μέρα, για παράδειγμα, θα πρέπει να πληρώνουμε 2.760 συν τα μεταφορικά. Τη μέρα. Δηλαδή πρέπει να πληρώνουμε 3.000. Γιατί βάλτε ότι είναι στα εισιτήρια του κοντέινερ, βάλτε και το φορτηγό κάψιμο από το φορτηγό έργο. Δηλαδή 3.000. Αν όμως εμείς έσωθε τα μούτρα έτσι, στην ανακύκλωση, κάνουμε τα πάντα και το ένα κοντέινερ το κάνουμε μέρα παραμένω, πιο παράδειγμα, έτσι, τότε το κόστος πέφτει στο μισό. Αν αυτό το κάνουμε στο τρίτο, όσο μπορούμε να το κατεβάσουμε, δεν είναι έτσι τίποτα, καταλαβαίνω. Δηλαδή, είμαστε σαν κοινωνία μπροστά στον εξής απόλυτο εκβιασμό. Ή σκάμε ένα εκατομμύριο και για να μεταφέρουν τα σκουπίδια στην Αθήνα, ή κάνουμε τα πάντα για να κύκλουν τα πάντα όμως, έτσι. Γιατί αυτά που δεν γίνονται. Μειώνοντας τον λόγο του σκουπιδιού για να μειώσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι. Και αυτά πρέπει να απολογηθούν τον κόσμο. Πρέπει να οριστεί με τον κόσμο. Επειδή είναι ένα σχετικό ζήτημα και επειδή είναι ήρεμο το κλίμα, δεν έχουμε αντιλήψεις κλπ. Όταν να σας πω μερικές σκέψεις, γιατί για τα σκουπίδια είναι πολύ εύκολο να πάρει κανείς αποφάσεις, πολύ εύκολο να μιλήσει, πολύ εύκολο να το εκμεταλλευτεί κιόλας, αλλά είναι πολύ επώδυνο, είναι επώδυνο στον κάθε δημότη, κάθε πολίτη, με την ευθύνη που έχει και αυτός, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος αυτός δημότης, και το λέω δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωστεί, όταν βλέπει ότι τα νοιάζει ότι τα σκουπίδια είναι τόσο κάτω, γιατί ο Δήμος δεν έχει να τα πάει, που πάει και φρονιάζει το καρβάτι, το στόμα, το καναπέ, λες και δεν μπορεί να περιμένει 10 μέρες μέχρι να διευθυνθεί το ζήτημα. Σας θυμίζω χαρακτηριστικά ότι το καρβάτι στη διαστά προς την Ασταλία, που ζωγόταν να ξαπλώσει και δίπλα στο δωμένο, στη μέση του δρόμου, με το στόμα του πάνω. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι όποια διαχείριση και αν κάνουμε και στο μέλλον, θα υπάρξει ένας πολύ μεγάλος αριθμός στόμων που αποτελείται από αυτά τα υλικά, τα ομπόδι, οι οποίοι δεν είναι αυτά σκουπίδια. Τα υλικιακά σκουπίδια, αν δείτε τον κανονισμό και παρεμπιπτόντως, πρέπει να σας πω ότι από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανέβηκε στη διάρκεια ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου, στον οποίο έχει ό,τι θα μπορούσε να περιληφθεί, με ελλείψεις στο ζήτημα της ανακύκλωσης επίτηδες για να υπάρξει η συμμετοχή των φορέων που ανακυκλώνουν, των παιδιών που έχουν συμμετάσχει με την τώρα κλπ. Ώστε να διαμορφωθεί ιδίως το κομμάτι των προστήμων και του κανονισμού που αφορά τα ανακυκλώσια. Αυτά λοιπόν είναι ογκώδια απορρίμματα τα οποία εάν πούμε στους ανεότητες δώστε μας χρήματα να τα στείλουμε στην Αθήνα θα είναι έτοιμο κάποιο. Τα στρώματα, οι καναπέδες και όλα τα άλλα δεν παράγουν καμία μόλις στο περιβάλλον, δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να τα διώξουμε στην Αθήνα και δεν κατανοώ γιατί πρέπει να πληρώσουμε μάλιστα γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιβεβαιωθεί ένα σημείο και στη σύγχρονη γνώμη άλλων φορέων της αρχαιολογίας πληθεί να αποτίθεται, να είναι χώρος επαναχρησιμοποίησης, δηλαδή να είναι επισκέψιμος που πρέπει να μπορεί να πάει κάπως να δει γιατί κάτι από αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο. Έχει ξεκινήσει η ιστορία της επαναχρησιμοποίησης όλη την Ελλάδα για διάφορα έργα, ακόμα και για ρωτισμό, υπόθεμα κλπ. Αυτό να συμπληρώνεται όποιον άλλον εκτιμάει ότι κάτι από αυτό είναι χρειαζόμενο, ακόμα και αυτό που λέμε γιορτή, και το υπόλοιπο είτε να καίγεται είτε να θάβεται, γιατί δεν δημιουργεί και το περιβάλλον κανένα απολύτως πρόβλημα. Για το ίδιο το σκουπίδι δεν τίθεται ζήτημα, γιατί έχει και τοξικά, έχει και διάφορα, έχει τέλος πάντων συμμετέχουν υλικά, προϊόντα, τα οποία μπορούν να κάνουν όλοι στο περιβάλλον.
Όμως πάλι ξαναλέω ότι είναι επώδυνο ζήτημα τα οποία να μαζέψουμε μετά τις εκατομμύρια και να το δώσουμε εκτός Αθηνών για να κερδίσουμε άλλο για να μεταφερθούν τα σπουδαία μου να διακρίνουν έξω και από εμάς θα μην υπάρχει κανείς να ελπίσουν η μέθοδος που θα επιλεγεί και είναι ένα από τα περιστήρια στη μελέτη που έχει αναρτηθεί για τον διαγωνισμό που ανοίγει στις 30 Οκτωβρίου να είναι και το τι χρήματα θα μείνουν στην άνθρωπο. Δηλαδή η διακρίνηση που λαμβάνει εργάτες, αντιόρτες κλπ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πάντως εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα σημείο απόφασης των ογκωδών και βέβαια ένα σημείο μπάζων με τη σύμφωνη γνώμη και της αρχαιολογικής υπηρεσίας τα μπάζα μπορούν κάλλιστα να διατεθούν στο ταμάρι του Πέτσα με τους σκοπούς της ανάπλασης. Υπάρχει μελέτη του Πέτσα για αυτή τη δουλειά και στο εξαράκτημα επίσης για την ανάπλαση τα μπάζα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτά σαν γενικές σκέψεις θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά τώρα το θέμα είναι μια ανάθεση και αυτών να μπορέσουμε με τη λήξη της σήμερα στο σούκο και ό,τι έχει απομείνει να τα βάλουμε στο σκοτένια και να θυμώσει. Να τα πάει πολύ μεγάλη πραγματικά. Την αγωγολογία που κάνουμε.
Γιατί υπάρχουν και υπέρ αυτή τη ιστορία. Έτσι. Υπάρχουν υπέρ, αφανή υπέρ. Μπορεί να είναι ξεχωριστό θέμα. Ας είναι μόνο το ίδιο. Ας είναι το ένα θέμα αυτό που είπαμε. Και το δεύτερο σκέλος υπογεννάτων και οριστικός πενταμενούς επιτροπής η οποία θα εισηγηθεί το θέμα του σου. Και να υπάρξουν. Δύο-τρεις από την αντιπολίτευση, δύο από την αντιπολίτευση, τρεις από την αντιπολίτευση και να κάνουμε μια εκτίμηση γιατί δεν μπορούμε να τεκμηριώνουμε, επειδή υπάρχει μια σύμβαση, δηλαδή και οι νομικές πλευρές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τον πάρα να βάλουμε στην Επιτροπή. Υπάρχουν ίσως κάποια νομικά ζητήματα, γιατί προφανώς δεν θα θέλουμε να ενταχθούμε σαν Δήμος σε αέρας διαδικασίες. Υπάρχουν και συνέργειες, υπάρχουν συνέργειες και θετικές συνέργειες γι' αυτό. Λοιπόν, ποιος θέλει. Γιατί κάνουμε να τα οκτώδει. Κάτσε λίγα το να τελειώσει το πρόγραμμα. Εκπροσωπή, πρόταση. Προτείνουμε δύο. Ναι. Τώρα επειδή λείπουν και οι άλλοι, εγώ θα το προσύγω. Ποιο και οι άλλοι. Ωραία. Με δύο αναπληρωματικά. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση πρώτα για το θέμα που είναι τη συζήτηση για τη μεταφορά. Να τελειώσω. Θες να σε επιτροπεί. Εγώ. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Όμως είναι παράνομη η διακίνηση γιατί ακόμα δεν
δεν βγήκαν προεδρικά διατάγματα εφαρμογής του νόμου. Έχουμε λοιπόν μία παράνομη αυτή. Δεύτερη παράνομη να τα χοντάρουμε εκεί που τα έχουμε με ό,τι την δήμωση έχει. Και τρίτη παράνομη να τα αφήσουμε στους δρόμους. Διαλέξτε μια. Όποια προτιμάει ο καθένας. Να σου πληρώσω το εξής. Δεν έχουμε άλλη λύση νόμιμη να πούμε εμείς. Δεν συμφωνώ ότι δεν είναι νόμιμη. Δεν λέω πληρωμένη μονοψηφία. Ναι, να πω κάτι το έτσι. Σκέψεις κάνουμε και δεν έχουμε. Εφόσον λοιπόν είναι παράνομη αυτή η διακίνηση. Όχι, δεν είναι παράνομη. Είναι ή δεν είναι. Όχι. Δεν γνωρίζω εγώ ίσω δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί από την νομική διαδικασία από το κράτο. Ωραία. Συμφωνώ. Δεν γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν μια νησιά που τα μεταφέρουν. Συγγνώμη. Υπάρχουν νησιά που τα μεταφέρουν. Αυτό συνέβαινε και έγινε πριν από μερικές διατάξεις. Αυτό συνέβαινε πολύ πριν τον Ιούνιο. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Αυτά τα νησιά ανήκαν στη γεωγραφική περιφέρεια και είχαν άδεια από την περιφέρεια. Μερικές διατάξεις. Δηλαδή ήταν. Αν εμάς δηλαδή μας έβγαζε από τους εγκάρους και τα πηγαίνουμε Μύκονο, μπορούσαμε. Να συνεχίσω λίγο να τη σκέψη που είναι δίπλα εδώ, έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις που θα γίνεται η θαλάσσια μεταφορά. Έτσι. Μήπως πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο παιδικά από σήμερα να φεύγουν όλα τα σκουπίδια που θα πέραμε ποτέ είναι χωρίς να πληρώνουν το σούκο. Και να πω ότι εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα μπράβο για το σούκο. Αλλά το θέμα είναι το κόστος. Δηλαδή, εφόσον δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις, δεν γνωρίζουμε τι απορρίμματα. Και αυτή τη στιγμή, παράνομα, σε εισαγωγικά, να μεταφέρουμε τα υποδήματα, τα οπόδη και τα δυνάμει τα πηγαίνουν. Γιατί δεν μεταφέρουμε όλα τα σκουπίδια που θα πέραμε. Μήπως είναι λιγότερο το κόστος και να σταματήσει ο σούκος. Τέλος της ερώτησης. Μήπως είναι λιγότερο αυτός ο κόστος. Αυτός είναι ο κόστος. Για όλα τα δεν άκουσα ότι θα σταματήσουν. Συγγνώμη, δεν το άκουσα να σταματήσει ο σούκος. Η επιτροπή αυτό το όλο. Να συνεχίσει η αγαπητή συμβαίνει. Ρώτας που έγινε του κυριακού. Αυτό θα εξετάσει το γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει και η κομμάτια να είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό λέω. Δεν λέω ότι δεν είναι προσεκτικό. Θέλει κάποια πράγματα που βγαίνουμε μεταξύ μα σαν κοινωνία. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση. Όχι εμεί, να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Μπορεί να φαίνεται ότι εμεί είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι, οι οποίοι για κάποιο λόγο η ανάθεση για το χειμώνα.
αποδοχή και ακόμα δεν το έχει δίνει. Για καινούργια μελέτη. Υπάρχουν έτσι, σας λέω, αντικειμενική αποστολή. Για να ο χρόνος που χρειάστηκε να γεννηθεί ο Σούπος ήταν 2,5 μήνες. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν και πέρα από εμάς δυσκολίες να γεννηθεί ο Σούπος. Λοιπόν, ας το βοηθήσω τις ελληνικές αποφασίες του Συμβούλου. Κύριε Σλόφη, είπατε προηγουμένως ότι πιστεύω ότι είναι μια πνίγη ο Σούπος. Σκότει, νόμιμα, πότε είναι, και σωτόμενος. Παιδιά, έχουμε εξωτεύονται να συνεδριάσει την Επιτροπή, να μας εισηγηθεί, να διακόψουμε το Σούκο στις 20 του Σεπτέμβρη για να τους πούμε αν στις 3 θα φύγει. Αυτό δεν είπατε. Τελείως. Δεν έχει νόημα για την Επιτροπή, δεν έχει τίποτα. Αυτά τα πράγματα είναι απλά και νομίζω... Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν λοιπόν, για να καταλήξουμε. Συμφωνούμε. Γιατί η Εσμερφόρα. Συμφωνούμε για την Εσμερφόρα. Για την Ευρώπη. Σε προηγούμενο συμβούλιο, συγγνώμη πάλι, είχαμε πει ότι ο Σούχος θα πάρει παράταση. Διότι ο πρώτος μήνας που υποτίθεται ότι δούλεψε και δεν δούλεψε, δεν θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί. Σωστό. Καλά το λες. Όμως... Ισχύει αυτό. Καταρχάς, δεν έχει υπογραφεί ακόμα σύμφαση με αυτό. Από αυτόν που έχουμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Ότι το πώς θα πληρωθεί και με ποια διαδικασία θέλω να το εξετάσει και η Επιτροπή. Γιατί εγώ έχω πρόταση, εγώ ξέρω, ξέρω. Πολύ ξεκάθαρα. Το τι, πρώτα, τι θα πληρωθεί έτσι, από το ποσό της σύμφασης είναι θέμα που θα του συζητηθεί η Επιτροπή. Και αυτό θα το δούμε. Αλλά έχω πρόταση. Εγώ έχω πρόταση. Η οποία είναι τίμια ή σωστή. Απέναντί του και απέναντί μου. Έτσι. Ό,τι δούλεψε θα το πληρωθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Μέχρι τώρα τι έχει παράγει αυτό το μηχάνημα. Τι έχει. Γιατί κρατούνται πρακτικά. Ποιος κρατάει τα πρακτικά. Έχω άλλο το δικό μας εκεί, ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και υπάρχει και επίβλεψη στο τι διαχειρίζεται καθημερινά. Το ζήτημα είναι πρέπει να ξέρετε ότι από το συμβολόγιο της Κουβιδιάρας ένα μέρος το έχουμε πάρει έξω. Δεν είναι τέτοιο, δεν είναι τέτοιο. Δεν ξέρω καταλάβατε. Αν δεν σου πει διάρκεια από το τόνο, έτσι. Μπορεί να έχουμε πάρει το δυνατό να μην αυτά τα συγγραφή. Προηγουμένω. Μπορεί να γυρνάσεις. Μα εδώ έχουν πάρει όλα τα ραβδί. Ποιο είναι το τόνο, εδώ έχουν πάρει στου παιδιάδε κάπου που ξέρουν πολύ νωρί να το έχουν πάρει. Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω. Οι σου παιδιάδε να γυρνάσετε. Και εδώ συμβάει στο πέντε και παίρνει ζυγολόγιο. Συγκίνεται και μάθη και συγκίνεται και δεν είναι. Άρα παίρνει ζυγολόγιο. Ζυγολόγιο αυτό που έφτιαξε στην Εκάνη του Σούπου, που εκεί πριν την διαφήμιση γίνεται κάποια διαδρομή. Άρα κάποια διαδρομή. Αυτά είναι εκτός σε κοντέινερ. Αυτά που παράγει λοιπόν είναι αυτά που θα πληρωθεί. Για μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έχω το λόγο. Είπατε ότι έχουμε άνθρωπο δικό μας. Από αυτόν τον άνθρωπο δικό, το δικό μας που θα έπρεπε να γνωρίζουμε ποιος είναι, εξαρτάται το τι θα πληρώσει ο Δήμος σαν του στο Σούκο. Τι θα μας πει ο άνθρωπος ο δικός μας εντός, πώς έχει διαχειριστεί ο Σούκος για να πληρώσει ο Δήμος του Σούκο. Ποιος είναι ο άνθρωπος εντός. Είναι ο άνθρωπος και όταν ζυγίζεται η σπηλιά και μετά ζυγίζεται και άνθρωπος. Αυτά που διαχειρίζει ο Σούκος σήμερα θα τα πληρώσει. Αυτά που πηγαίνουν κάτω και που ξέρουμε ότι θα πληρωθεί για αυτά ο Σούκος. Πώς θα κάποια πηγαίνουν εκτός σου. Τι φορά, πώς θα πληρώσουν. Δεν κατάλαβες τα μάτια. Όχι αυτά που φυτάρονται. Ναι. Δεν φυτάρονται τίποτα. Ναι, τίποτα, τίποτα. Είναι τι τα πέρα.
κάνουμε μπάμπτυφο. Το σύντημα είναι ο τόνος. Πόσο ο τόνος στα σπίτια, πόσο θέλει τις μέρες για τόνος. Περίπου το 20%. Το επισαγάζουμε. Τα 200 κιλά είναι στο σύντημα. Κατάλαβε. Για να πάρεις 200 κιλά, από ένα τόνο. Λοιπόν, ας κάνουμε μια επιτροπή.
την επέτειο. Μα γι' αυτό το λόγο πρέπει να εισηγηθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν με αυτό το ποσό, με το άλλο ποσό κλπ. Πρώτα τι νόημα έχει συζήτηση, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό νομίζω προτείνει ο κύριο Γιαμαντή να κατάλαβε κατά να σταματήσει ο σκοπό άμεσα. Το εγώ θα ψηφίσει μια επιτροπή να μα εισηγηθεί και τώρα θα ξανασυζητήσουμε να σταματήσει. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Και επειδή τελειώσαμε νωρί σήμερα, θα πάμε πάλι με τι 12. Εγώ δεν είπα θέμα να σου υπενθυμίσω ότι είχαμε προτείνει την επιτροπή, νομίζω ότι είχε πει, αυτό το είχαμε κουβεντιάσει και πει ο Ανδρέας ο Βόσος, στο προηγούμενο συμβούλιο. Δεν έδωσε ούτε καν σημασία. Εντάξει, γεια σας πρώτα. Ναι, αλλά όχι. Το θέμα είναι πρακτικό. Αυτή τη στιγμή παραμένει ένα μήνα, απομένει ένα μήνα μόνο. Εντάξει, α τα πει η επιτροπή, αυτά τα πούμε όλοι. Μα δεν είναι εντάξει, όλοι εντάξει, δεν είναι. Το προηγούμενο συμβούλιο ήταν 3 Αυγούστου 4, μπροστά από 15 Αυγούστου και τώρα είναι 30, δεν είναι πριν. Αν δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά στην άντρο, το συμβούλιο στις 3 Αυγούστου και στις 30, δεν θα καταλήξουμε στις 15 Αυγούστου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε και είναι μερίδα και του καθένα
έτσι το ψηφιαστή τη υποψηφία να πει στον κόσμο τι δεν πετάτε στου κάτω του κοινού, πετάτε στου άλλου. Ναι, είχε πρόβλημα με του οδηγού που πήραμε τώρα 5 οδηγού και 5 εργάτε. Εμπλουτίζεται ένα κύκλο σε ένα οδηγό και ένα εργάτη και θα μπορεί να ανταποκριθεί. Ο μηδενικό σύστημα θα ανακριθεί σε αυτό από εμά. Όσο αφορά την οικογένεια, επιμένω ότι δεν είναι ούτε γεννημένη ιδέα από κάποιον εγκέφαλο, χρησιμοποιούνται. Σα είπαμε τότε που φέραμε τον Αβράμι καλή τώρα ότι γίνεται στην Έλληνα, απλά ήταν πολύ καλή. Στήριξε. 7.500 δεν είναι από δουλειά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Σήμερα δεν έχουμε αλύσει, θα ξεχάσουμε το Συμβούλιο ή η πλειοψηφία αυτή τη λύση. Και τι είναι παραγωγή, δεν θα σα ευχαριστούμε. Θέλετε την πατρότητα τη ιδέα, πάρτε την. Δεν έχει κανεί πρόβλημα για τίποτα εδώ μέσα. Ο σκοπό είναι το σκουπίδι. Το σκουπίδι δεν είναι τη πλειοψηφία. Είναι όλο μα. Ούτε πατρότητα τη ιδέα, ούτε αυτό. Εγώ μόνο να υπενθυμίσω ότι ο Σούκο όταν ήρθε εδώ δεν ήρθε ανατόπιν επεξεργασία απολυμάτων. Διότι λέγαμε ότι μπορεί να επεξεργαστεί πάρα πολλά σκουπίδια, οπότε έρχεται με μήνυμα πλαφών, γιατί δίνουμε 70.000 το μήνα. Δηλαδή έρχεται με 300 ευρώ περίπου το τόνο. Όταν στην Καλαμάτα πήγαινε με 130 το τόνο. Γιατί δεν πήγαμε τόσο υψηλά, γιατί λέγαμε ότι έχουμε λίγα σκουπίδια και έρχεται χαρτιδικό για μα ότι έρχεται. Δεν πειράζει, εντάξει, θα συνεχίσουμε άλλο. Λοιπόν, να μην νομίζει κάποιο κανεί ότι είμαστε ευτυχισμένοι που δεν μπορεί ο Σούκο να επεξεργαστεί το σύνολο των απολυμάτων. Λοιπόν, αλλά δεν συζητήσαμε όλε τι προτάσει όπω έπρεπε. Αυτό θα το παρακολουθήσω. Λοιπόν, εγώ συμφωνήσουμε την πρόταση. Εγώ και την πρόταση μου είναι εγώ θα ψηφίσω την εξή προγραμματική και διαμαρτύρω τη άλλη. Ομότιμος καθηγητής του Δημοτικού και Καπουτσιακού Πανεπιστημίου Αθηνών και χορηγός του Συμβουλίου.
Παρασκευή και Σάββατο είναι 5.30 με 9. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να το κλείσουμε αύριο για να φάμε. Μεθαύριο. Εντάξει, πού είναι η Παρασκευή δηλαδή. Ναι. Παρασκευή για την ώρα μας. Εδώ. Τι ώρα. Τι ώρα ποτέ. Τι ώρα ποτέ. Τι ώρα. Τι ώρα. Τι ώρα. Όχι. Πες όλη σε ώρα. Άμα λένε μια ώρα δεν είναι ποτέ. Πες ώρα. Τρεις ώρα καλά. Τρεις ώρα. Θα δω. Πολύ χρόνο. Τρεις ώρα θα δουλεύει αυτό, τι θα κλείσει. Τι θα κλείσει. Θα πρωί. Δεν θα πάμε και εδώ Το ποτάμι είναι μεγάλο. Έχει σκουπίδια, έχει...